πόλη μας είναι γεμάτη εξάλλου από κρυμμένους θησαυρούς. Υποσχόμαστε ότι την Κυριακή θα έχουμε ένα πολύ ωραίο κυνήγι και όλη η πόλη θα ψάχνει να τους ανακαλύψει. Μάλιστα. Εγώ είχα την δυνατότητα να διαβάσω πρόσφατα και ένα άρθρο από την Μέρη την Καριωτάκη για το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Όποιος μάλιστα έτσι μπει στις σελίδες εφημερίδας Νέα Κρήτη στον ιστοτοπό της θα βρει περισσότερα για αυτό το θέμα. Αλλά για εκείνους που ενδεχόμενα δεν ξέρουν και πολλά πράγματα. Ένα παιχνίδι το οποίο κρατά χρόνια, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο, φαντάζομαι κύριε Αποστολάκη, είναι το παιχνίδι. Η γνώση και το παιχνίδι και η γνώση. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2003, είναι η 14η χρονιά του. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν εδώ και τα τελευταία χρόνια, εδώ και 4.000-5.000 άνθρωποι. Ομαδοποιούνται σε μεγάλες ομάδες, δηλαδή των 40-50 ανθρώπων. Ναι. Και ψαρώνουν όλη την πόλη μια Κυριακή, ευχάριστη, όμορφη, γεμάτη αγωνία, γεμάτη εκπλήξεις, ψάχνοντας να βρουν, όπως είπα και εσείς, κρυμμένους θησαυρούς μέσα στην πόλη, τους οποίους είτε τους έχουμε ξεχάσει, είτε τους αγνοούμε. Όταν λέτε σαρώνουν όλη την πόλη, εννοείται και με μηχανοκίνητα μέσα ή ξέρω εγώ με τα ποδάρια του ο καθένας από εμάς και μέσα στο ιστορικό κέντρο? Χρειάζονται και τα δύο. Δηλαδή το παιχνίδι εξάγεται και μέσα στο ιστορικό κέντρο, αλλά είναι απαραίτητο να έχει μεταφορικό μέσο. Η ακτίνα του παιχνιδιού μας είναι με κέντρο τη Λότζια τα 5 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλης της πόλης μας. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μιλάμε για κρυμμένους θησαυρούς, επειδή μπορεί να κάποιοι να κρατούν μαζί τους και ανιχνευτές μετάλλων για να βρουν αυτό τον κρυμμένο θησαυρό, και εσείς είπατε ότι η πόλη μας έχει πολλούς κρυμμένους θησαυρούς, θέλετε λίγο πολύ να μας το κάνετε πιο απτό το παράδειγμα να το καταλάβουμε? Ναι, βεβαίως. Δεν αναφερόμαστε σε θησαυρούς αυτούς που φαντάζεστε, δηλαδή σε χρήματα. Αναφερόμαστε σε θησαυρούς που έχει πόλη, όπως είναι ιστορικά και ωραία κτίρια, όπως είναι όμορφα σημεία μέσα στη πόλη μας, τα οποία είτε τα έχουμε ξεχάσει, είτε χάνονται γιατί έχουν εγκατεληφθεί. Οπότε καλούμε τον κόσμο εκείνη τη μέρα, δίνοντάς τους αυτά τα σημεία με έμεσο τρόπο, δηλαδή με τρόπο γρίφου, να τα βρουν αυτά τα σημεία, να τα δουν. Και ουσιαστικά να ανακαλύψουν μια πολύ γοητευτική μορφή της πόλης μας, την οποία την έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν χρειάζονται μόνο οι διαβασμένοι από ό,τι καταλαβαίνω. Χρειάζονται οι παλιοί, οι μεγαλύτεροι δηλαδή σε ηλικία, που θυμούνται το Ηράκλειο, γνωρίζουν το Ηράκλειο, ακόμα και πριν αυτό αλλάξει η εικόνα. Δεν συζητάμε για το αν είναι προς καλό ή προς κακό, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Όπως επίσης και ο αυθορμητισμός των νιάτων, των καινούριων που θα έχουν τα ποδάρια για να τρέξουν. Ακριβώς έτσι είναι. Ας πούμε για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όπως είναι η δική μας ομάδα. Η ομάδα μας έχει μέλη τα οποία είναι από παιδιά λυκείου και φτάνει μέχρι 50 ας πούμε, 60. Χρειάζονται και τα δύο πράγματα. Δηλαδή ένας πολύ όμορφος συνδυασμός είναι από παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ένταση, αντοχή, όρεξη για να καλύψουν την πόλη, και χρειάζονται και γνώσεις των παλαιότερων που θυμούνται πράγματα από την πόλη μας και τα έχουν ζήσει κιόλας. Να πω ότι χρειάζεται παράλληλα, χρειάζεσαι να έχεις αρκετά βιβλία από την πόλη μας για να αρχίσεις να ψάχνεις. Χρειάζεσαι ένα χώρο όπου θα στηθείς εκείνη τη μέρα, γιατί το οποίο ονομάζουμε πλέον αρχηγείο. Και χρειάζεται και απαραίτητο είναι και το ίντερνετ. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι οι ομαδάρχες κάθε τέλος πάντων ομάδας που θα πάρουν μέρος σε αυτό το κυνήγι, ότι όλα αυτά τα έχουν κατά νου και όπως τα έκαναν τα προηγούμενα χρόνια θα τα κάνουν και φέτος, έτσι, για τα επιτελεία τους. Ακριβώς έτσι είναι. Πλέον οι ομάδες που συμμετέχουν είναι οι περισσότερες έμπειρες. Όλες οι καινούργιες ομάδες που θέλουν να μπουν, μας δίνουν πληροφορίες και τους καταδοποιούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να στήσουν μια ομάδα για να ανταποκριθούν εκείνη τη μέρα στα απαιτήσεις του παιχνιδιού. Ο μήνας έχει 3. Στις 6 του μήνα θα γίνει το κυνήγι. Θέλετε να πείτε, κύριε Αποστολάκη, θέλετε να μας πείτε, μάλλον να εκφραστώ διαφορετικά, μέχρι πότε έχει δικαίωμα συμμετοχής κάποια ομάδα και αν
υπάρχουν κάποιοι όροι, δηλαδή πρέπει να απαρτίζεται από 2, 3, 5, 10 άτομα, από πού ξεκινάμε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Οι δηλώσεις συμμετοχών είναι μέχρι και το Σάββατο. Δηλαδή, έχουμε ένα περίπτερο στα Λιοντάρια, μπροστά στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, στο οποίο μπορεί να κάνουν εγγραφή τη μέχρι και το Σάββατο. Να πούμε ότι την Παρασκευή αυτή, εμείς κάνουμε ένα πάρτι των ομάδων του κυνηγιού, όπου θα δώσουμε και τον πρώτο γρίφο μας. Ο γρίφος αυτός θα παιχτεί την ημέρα του παιχνιδιού, αλλά μπορούν οι ομάδες που θα έρθουν και ο οποίος ανακοινωθεί βέβαια και διαδικτυακά την επομένη, να το βρουν από πριν. Mm-hmm. Οι ομάδες δεν έχουν ελάχιστο αριθμό, δηλαδή μπορεί να είναι και μια ομάδα δύο ανθρώπων. Απλά προφανώς για να μπορέσεις να ανταποκριθείς απαιτήσεις, θα πρέπει να είσαι μια ομάδα εκτιμώ τουλάχιστον 10 άτομα. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ομάδες είναι των 40-50 ανθρώπων. Δηλαδή χρειάζεσαι κόσμο, ο οποίος, γιατί είναι και ένα, δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, είναι ένας αγώνας αντοχής. Ξεκινάει από το πρωί στις 11 και τελειώνει, όπως είπα και στην αρχή. Πόση γρυφή είναι, πόση κρυμμένη θησαυρή είναι δηλαδή? Κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι έχει περίπου στους 20 γρίφους και φέτος θα κινηθούμε σε αντίστοιχο σκηνικό. Δηλαδή μπορεί να είναι 18, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 22. Το εκτιμάσχει με την εξέλιξη του παιχνιδιού αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πόσοι περίπου μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή? Γιατί αν ας πούμε πέρυσι μπορεί να ήταν χι αριθμός εκείνων οι οποίοι πήραν μέρος, φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον τα πρώτα δεδομένα, γιατί είπατε μέχρι το Σάββατο πόσα μπορούν να δηλώνουν εκείνοι που ενδιαφέρονται συμμετοχή, ξεπερνάμε κατά πολύ τα δεδομένα και τους στόχους και ανεβαίνουμε πάνω από τις 7.000. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Η εικόνα που είχαμε από το διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο είχαμε ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες, είναι ότι συμμετέχουν 60 ομάδες ήδη στο διαδικτυακό. Εγγραφές, όπως ξέρετε, επειδή είμαστε τις τελευταίες στιγμές, πιστεύω ότι σήμερα, αύριο, γιατί το Σάββατο θα έχουμε αρκετές. Οπότε εκτιμώ ότι θα είμαστε γύρω στις 100 ομάδες την ημέρα εκείνη, χωρίς να είμαι και σίγουρος για χρονούς. Πόσο καιρό ετοιμάζετε εσείς, αλήθεια, αυτό το παιχνίδι, τους γρίφους, τους κρυμμένους θησαυρούς? Από πέρυσι. Είναι μια πολύ κοπιαστική διαδικασία και θέλει και πάρα πολύ χρόνο. Ξεκινήσαμε από πέρυσι, αμέσως μετά τη λήξη του προηγούμενου. Πώς δηλαδή είσαστε που ετοιμάζεστε αυτό το κυνήγι? Το ετοιμάσατε, φαντάζομαι είσαστε έτοιμοι πια. Ναι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, δεν θα έλεγα 100%, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είμαστε μια ομάδα των 45 ανθρώπων. Όπως ξέρετε, διοργανώσαμε και το παιδικό, το οποίο για πρώτη φορά έγινε στο κέντρο της πόλης και πήγε και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, για τα σχόλια που ακούμε, αλλά και εμείς που το ζήσαμε από μέσα, το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Ήταν μια τελείως διαφορετική εμπειρία τα παιδιά να παίζουν στο κέντρο από ότι σε ένα πάρκο, γιατί ουσιαστικά κάναμε μια προσομοίωση του κυνηγιού των μεγάλων στα μικρά παιδάκια. Η ομάδα μας είχε χωριστεί σε υποομάδες και κάθε υποομάδα είχε αναλάβει και από ένα project. Ξεκινήσαμε, σας ξαναλέω, από 1 Μάρτη πέρυσι και πλέον έχουμε κλείσει ένα χρόνο όπου ετοιμαζόμαστε περιοδοδός. Μάλιστα. Και πάντα είπαμε ότι στόχος είναι η γνώση και οι κρυμμένοι θησαυροί, οι κρυμμένες γωνιές, όπως μας είπατε, στην αρχή της πόλης, που δεν είναι απαραίτητο να κάνουν με κάποια πολιτιστικά στοιχεία. Μπορεί να είναι μια γωνιά που ήταν αθέατη μέχρι χθες και εσείς την αναδεικνύετε σήμερα μέσα από αυτό το παιχνίδι, ναι? Ακριβώς, που μπορεί να ήταν δηλαδή δεμένη και με την οικονομία του τόπου, αυτό να φανταστώ, κύριε Αποστολάκη. Κοίτα, έχει να κάνει με πολλές πλευρές της ζωής της πόλης που ζούμε. Δηλαδή, είτε είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων παλιότερα και σύγχρονα, είτε με την αρχιτεκτονική της πόλης μας, είτε με την ιστορία αυτή καθεαυτή. Έχει να κάνει με όλους τους τομείς της πόλης, στους οποίους προσπαθούμε εμείς να αναδείξουμε μέσα αυτό το παιχνίδι. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 6 του μήνα εκεί όλοι μαζί έξω από τη Λότζια, Λιονταριά? Ναι, ακριβώς. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 11 ακριβώς. Όπως όλοι ξέρουν, ο πρώτος γρίφος είναι ραδιοφωνικός, οπότε θα τον πάρουν όλοι ταυτόχρονα. Και από εκεί πέρα το παιχνίδι ξεκινάει και αρχίζει αυτός ο αγώνας. Λοιπόν, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι όλοι θα το ευχαριστηθούμε και εμείς και αυτοί θα παίξουν και θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι.